Δεν αντέχω να βλέπω τον Μπακασέτα αριστερό, εξτρέμο, άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγώ δεν μπορώ τον Μπακασέτα, ρε φίλε. Και το ποδόσφαιρο δεν μπορεί. Μπορώ, ναι. Γενικά δεν τον μπορώ, ναι, μαζί σου συμφωνώ. Κατάπιε σπαθή, κατάπιε σπαθή. Α, εδώ. Αν το βάλει στην αριστερή πλευρά, δηλαδή θα αρρωστήσουμε, θα πεθάνουμε με αυτά που βλέπουμε. Θα πεθάνουμε. Έχουμε το Μασού, το οποίο μπορεί να παίξει την μπάλα, μπορεί να τη μοιράζει σε χώρο. Μασάς. Και είμαστε εδώ και συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς αριστερή πλευρά. Ναι, γιατί ο κύριος Μελισανής δεν σου πήρε αριστερό εξτρέμ. Διώξε τους φίλους σου, φίλε. Βάζει το Λόπεζ εξτρέμ, μπακάκι πάνω, το μπασταρδεύει το σύστημα με αυτή την κατάσταση. Έχουμε βάλει το κάθε παίκτη να παίζει σε 100 θέσεις. Δεν έχουμε εξτρέμ, δεν έχουμε επιθετικό τρίτο. Αναγκάζεται να σπάσει λιβάγια Αραούχο που έχει φανεί ότι μπορούν να παίξουν μαζί. Δεν έχει πρόβλημα, λέμε, στην περιοχή. Τρίτο φορέ τη αδερφή του Γιακουμάκη. Δεν έχει στην περιοχή μέσα. Εγώ ρωτάω το άλλο. Ο Γιακουμάκης αν έπαιζε έξω αριστερά αντί για τον Μπακασέτα, πόσο χειρότερο θα ήταν. Σωστό! Σωστό! Έχει μεγαλύτερη. Σωστό! Έχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Έχει τρίπλα, έχει ερασμένα, έχει έκρηξη. Καλά λέει. Ότι βάζει αλυσίδες στην ομάδα, δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. Άλλο σου λέει, ανάμεσα σε Μπακασέτα και Γιακουμάκη, την τραγικότητα της πλευράς. Ναι, σωστά. Εφόσον δεν έχουμε παίκτη, θα βάλουμε το γρήγορο. Αδερφέ, όμως εκεί τι να βάλεις, Κλονάρη. Δεν έχει τον Μπακασέτα που δεν μπορεί να κάνει 10 βήματα ο άνθρωπος. Γιακουμάκη. Από εκεί και πέρα, για τον ΠΑΟΚ θέλω να πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι προχωράει, ότι έχει κάποιες ομάδες, έχει δανεικούς. Είδαμε πώς έπαιξε ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ και πώς έπαιξε σήμερα. Η διαφορά είναι τεράστια. Ο ΠΑΟΚ απλά, εγώ είμαι ικανοποιημένος, γιατί θα ξέρει ότι παίρνει το πρωτάθλημα έτσι όπως το πήρε, και τον Ολυμπιακό τον βγάλαμε εμείς, τον διαλύσαμε εμείς προσωπικά. Και στο πρωτάθλημα εμείς τον έχουμε βγάλει τον Ολυμπιακό, και στο κύπελλο εμείς τον έχουμε βγάλει τον Ολυμπιακό. Και ο σοβαρός ΠΑΟΚτης το ξέρει αυτό. Από εκεί και πέρα, θεωρώ πολύ δύσκολο το ματς μέσα στον Ατρόμητο. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε να πάρουμε και τον Πανιόνιο και μέσα στον Ατρόμητο, να πάμε μέσα στην Τούμπα να το παίξουμε στα ίδια. Πιστεύεις ότι ο Μελισανίδης, ένα λεπτό, πιστεύεις ότι ο Μελισανίδης το ματς με τον Ατρόμητο θα το καθαρίσει? Τι να σου πω, Κώστα, παρασκηνιακά δεν ξέρω, ελπίζω να το κάνει. Ελπίζω να το κάνει, δηλαδή, για αυτή, να παίξουμε ένα λεπτό. Δηλαδή αυτή η φουκαριάρα η ΑΕΚ από το Μελισανίδη. Ένα φιστίκι δεν θα πάρει. Αυτό ακριβώς. Ένα λουκούμι δεν θα πάρει. Ρε Μελισανίδη, αυτή η φουγκαριάρα η ΑΕΚ. Να το κάνει αυτό. Να το κάνει αυτό. Δεν πήρε παίκτες, να πάρει έστω ένα παιχνίδι για να πάμε. Η ομάδα αυτά που έχει κάνει φέτος αξίζει να πάμε στην Τούμπα και να το παίξουμε το παιχνίδι, να έχουμε τις πιθανότητες μας να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να το πάρουμε. Να πάμε δηλαδή στην Τούμπα νικώντας και τον Πανιόνιο και τον Ατρόμητο. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε έτσι. Δεν γίνεται να χάσουμε βαθμούς. Σήμερα οριακά είδαμε, κοντέψαμε να γίνει η χαζομάρα να χάσουμε πόντους σήμερα με την Τρίπολη. Γιατί ο Βαλκλήτης είναι προπονητής που ξέρει να στείνεται στο μισό γήπεδο, okay. Ξέρει τι να κάνει και μας αντιμετωπίζει. Θα ήταν αδικία ο Χιμένεθ, θα ήταν αδικία να μην πάρει φέτος ένα τίτλο. Είτε ναι, πρωτάθλημα είτε κύπελο. Για να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Κώστας, θα ήταν επίσης αδικία, γιατί σήμερα για όσους καταλάβανε ποδοσφαιρικά, γκαμπάτζουσε στη δεύτερη θέση. Τώρα πάει ένα κάτι καλύτερο. Για το Χιμένεθ θέλω να αδικείο, πω. Ναι, ναι, ναι. Και με αυτό, αυτό τελειώνει. Πάμε ότι περιμένουμε κι άλλοι. Το Χιμένεθ το θέλω πιο θαραλέο. Δηλαδή στο Καραϊσκάκι παίξαμε 80 λεπτά τον Ολυμπιακό γύρω-γύρω-γύρω-γύρω για να πάμε τον γκολ και μετά να ξυπνήσουμε. Ο Χιμένεθ πρέπει να παίξει στην ομάδα και ένα ρόλο ψυχολόγου να τους πρόξει. Η ομάδα πρέπει να καταλάβει ότι είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαστε η καλύτερη ομάδα και από τον Ολυμπιακό εννοείται και από τον ΠΑΟ. Θέλουμε και την έξτρα όθηση, θέλουμε οτιδήποτε. Πρέπει να πάμε στην Τούμπα και να χτυπήσουμε το παιχνίδι. Την Πέμπτη τι θα κάνεις, την Πέμπτη. Δεν το νοιάζει. Να σε καλά. Δεν το νοιάζει. Τι έπαθε, βρε. Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλο μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310 937 935.
και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Με συντικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.